Πώς περνάει ο καιρός, βρε Έλενα. Φτάσαμε πάλι σε περίοδο Eurovision. Πάλι. Η Στεφανία. Λιμπερακάκη λέει. Στεφανία Λιμπερακάκη είναι μια κοπέλα ετών 17, η οποία είναι γεννημένη στο Ρότερνταμ. Mm-hmm. Είναι από την Ολλανδία. Είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι μισή Ελληνίδα είναι. Λοιπόν, και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι στη χώρα της είναι ήδη star. Στην Ολλανδία. Ναι, έχει ωραία. Παίζει ένα νεανικό σύριαλ. Παίζει ένα νεανικό σύριαλ. Έχει πάει στο Voice Kids. Mm-hmm. Έχει πάει στο Eurovision Junior. Οπότε λοιπόν έχει μια εμπειρία. Και φωνητικά, από ό,τι λένε, είναι πάρα πολύ καλή. Το τραγούδι θα είναι Supergirl. Είναι ένα νεανικό εφηβικό τραγούδι. Το οποίο βέβαια είναι σίγουρο θα αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια παρουσία η οποία είναι μια πρόταση. Δηλαδή, χωρίς να έχω ακούσει το τραγούδι, είναι μια πρόταση. Το κοριτσάκι ήταν ένα ωραίο 17χρονο έφηβο κορίτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που δεν μ' άρεσε στην όλη ιστορία είναι εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι δημοσιογράφοι, όπου δεν βρήκαμε κάτι να πούμε για το κοριτσάκι και πρέπει να βγάλουμε μια κακία. Και ποια είναι η κακία που βγάλανε? Ότι λέει θα στοιχήσει στον ελληνικό λαό η Eurovision 337.058 ευρώ. Το 58 δεν ξέρω που βγαίνει, αλλά το βγάλαμε. 337.058 ευρώ θα πληρώσει, λέει, ο Έλληνας φορολογούμενος για να πάει η πιτσιρίκα στη Eurovision. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας πω για μια φορά ακόμα. Μπορεί να είναι τόσο κόπανος ο δημοσιογράφος που το έγραψε. Και όμως, κυρίες και κύριοι, είναι κόπανος. Δηλαδή πρέπει σώνει και καλά να αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε την Eurovision. Δηλαδή όλοι κάθε χρόνο τα βάζουν την Eurovision. Και πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω γιατί ο δημοσιογράφος που το έγραψε πρώτος το πήραν και οι άλλοι το κάνουν copy-paste. Είναι κόπανοι όλοι μαζί. Γιατί, κυρίες και κύριοι, ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια εταιρεία η οποία παράγει πάστες. Εντάξει. Δεν θα πάρεις γαλατάκι για να φτιάξεις. Θα πάρεις γαλατάκι. Δεν θα το πληρώσεις. Θα το πληρώσω. Όταν πουλήσεις λοιπόν, παίρνεις την πρώτη ίδια λοιπόν, που χρειάζεσαι για να φτιάξεις μια πάστα ή μια τούρτα. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, όταν πουλάς την τούρτα, δεν παίρνεις παραπάνω λεφτά για να μπορέσεις να πάρεις πίσω τα λεφτά σου, να πάρεις κέρδος κτλ. Όταν λοιπόν εδώ είμαστε στη Eurovision, που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στη Eurovision, γιατί συμμετέχουν όλες οι δημόσιες τηλεοράσεις της Ευρώπης, λοιπόν, και πρέπει να πας εκεί γιατί συμμετέχεις, έχεις λοιπόν ένα κόστος 337.058 ευρώ. Το κόστος για να πας εκεί, να κάνεις τη δουλειά σου κτλ. Όμως τα κέρδη της ιστορίας αυτής τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Ξέρετε ότι θα βγάλουν πάνω από 1.000.000 ευρώ, το λιγότερο. Το λιγότερο. Αυτό γίνεται από χορηγούς, από τι. Από χορηγούς, από τις βραδιές μετάδοσης, από τις διαφημίσεις που μπαίνουν μέσα κτλ. Ναι. Λένε το κόστος. Δεν είναι όμως στην ίσπραξη. Οπότε λοιπόν το μοναδικό κερδοφόρο σόου στην ελληνική τηλεόραση, στη δημόσια ελληνική τηλεόραση, Eurovision. Είναι Eurovision. Οπότε λοιπόν, γιατί βγαίνεις βρε κόπανε παλιοδημοσιογράφε της πλάκας και αμέσως να κατηγορήσεις την ΕΡΤ ότι να 337.058 ευρώ θα δώσουμε για να πάει το πιτσιρίκι. Γιατί δεν λες πόσα θα πάρουμε. Κατάλαβες για την φάση. Όλα αυτά γιατί πρέπει κάθε χρόνο να βγάλουμε μια κακία. Και επειδή τώρα κακία στο κοριτσάκι δεν μπορεί να βγάλει κανένας, ένα 17χρονο πανέμορφο πλασματάκι, πρόσχαρο, είναι ηλικία του. Καταρχήν δεν το παίζει γυναίκα, είναι ηλικία του. Είναι ένα έφηβο κορίτσι. Σε βλέπω φέτος υπέρ του της Στεφανίας. Γιατί άλλες χρονιές έχουμε πει και εμείς κάποια πραγματάκια τα οποία δεν μας άρεσαν. Όταν μιλάμε για την Γιάννα Τερζή και μου βγαίνει με το χέρι έτσι και δεν δέχεται να πει κανένας on stage μαζί της, λοιπόν εκεί έχεις να πεις κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αν και το κομμάτι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ωραίο ήταν. Έτσι, για την εμφάνιση λέω. Λοιπόν, όταν ας πούμε έχουν γίνει τόσα πράγματα στο παρελθόν με τους άλλους, τους Αλγκόπους Γοτσαριάδη, mm-hmm. που βγαίνουν από τα. Που βγαίνουν οι αφίσες για τα πανηγύρια. Ναι. Και νομίζω ήταν συγγενής και του. Του Τσαχνή. Του Τσαχνή, ναι. Ο οποίος Τσαχνής, παιδιά, κοιτάξτε, η μοναδική φορά που άνθρωπος της μουσικής, μεγάλο όνομα, πολύ μεγάλο όνομα, ο Διονύσης Τσαχνής, έκανε επιλογή να πάνε παιδιά που πάνε στα πανηγύρια. Δηλαδή μιλάμε ένα τραγούδι. Ναι, αλλά υπήρχε συγγένεια. Δεν παίζει ρόλο. Τα παιδιά πήγαν στα πανηγύρια. Ναι. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο αν υπήρχε συγγένεια. Και εκεί γύρισε. Μια επιλογή είναι. Μια επιλογή που αυτός ο άνθρωπος ήθελε να διοικήσει και την ΕΡΤ. Καλά, κάνω και το κλουτζίσαμε και την πετάξαμε απ' έξω. Λοιπόν, αυτά είναι να διαμαρτυρηθώ σε αυτό το κοριτσάκι τώρα που θα πάει με ένα εφηβικό τραγούδι. Όχι, έχει και πρόταση. Πολύ ωραία φωνή. Το έχω δει και σε βίντεο κλιπ και αυτά. Είναι πολύ ωραίο κοριτσάκι. Είναι μια πρόταση. Mm.
Έτσι, αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι μια πρόταση. Και εξάλλου μπορεί να, δηλαδή υπάρχει νεολαία φουλ που ψηφίζει στη Eurovision και μπορεί να πιάσει. Δηλαδή έχεις μια πιθανότητα να πας καλά, γιατί βγήκανε και δημοσιεύματα που λένε ότι στα στοιχήματα έχει πέσει στον πάτο η Ελλάδα με το που ανακοινώθηκε το όνομα. Ναι, άλλο αυτό. Και πότε προλάβανε ρε παιδιά, εδώ δεν ξέρουν το τραγούδι. Πότε προλάβανε να μας πάνε στον πάτο, επειδή πήγε το κονσέρβο των 17 ετών και δεν πήγε η δικιά σας ή ο δικός σας. Δηλαδή αυτό είναι αλητεία. Αυτό είναι αλητεία. Έτσι. Μετά, είναι μεγάλη υπόθεση να τονίσουμε ότι κάποτε είχα πει ότι heavy metal πατρίδα δεν έχει. Και οι έφηβοι πατρίδα δεν έχουν. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι. Και οι έφηβοι πατρίδα δεν έχουν. Μου κάνει και λίγο η ιστορία της, λίγο Ariana Grande. Δηλαδή ένα κοριτσάκι όμορφο που ξεκίνησε, είναι σε σειρά, πήγε στη... Δηλαδή, σωστό. Δεν μοιάζει λίγο ότι μπορεί να... και έχει και ωραία φωνή. Μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη στα ρούμπα. Πάντως δεν θα είναι από Ελλάδα, θα είναι από Ολλανδία. Να ξέρεις, γιατί η έδρα της είναι εκεί και δεν αλλάζει. Δεν πειράζει, μισή-μισή είναι. Ναι, όχι, λέω η έδρα της είναι εκεί. Δεν λέω η κοπέλα, ναι, Ελληνίδα. 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 Αλλά η έδρα της είναι εκεί και θα παραμείνει. Κοίτα, πολλές φορές από μεγάλα ονόματα περιμένεις να κάνουν πράγματα. Π.χ. όπως πέρσι η Τάμτα που είχε πάει με Κύπρο, δεν πήγε. Ναι, ναι, ναι. Ότι περίμενε ότι θα κάνει τον μπαμ και πάτωσε. Τώρα το. Λέγαμε και πέρσι ότι δεν γινόταν η Τάμτα να κάνει τον μπαμ, γιατί το Φουέγκο ήταν τέτοιο τραγούδι που ακόμα. Εντάξει, γενικά όμως δεν έκανε και η εμφάνισή της θα μπορούσε να είναι πιο δυναμική, να κάνει. Ήταν πολύ αδύνατη πάνω στη σκηνή, δεν το είχε. Κάτι της έλειπε, δεν είχε αυτό το. Η Φουρέιρα ανέβασε το πύχη πολύ ψηλά. Ναι. Τώρα όμως Φωκάς Ευαγγελινό. Ότι πήγε και καλά κάτι πανομοιότυπο. Τώρα πάει με Φωκά Ευαγγελινό. Θα έχουμε και κολπάκια πάνω, ε. Τώρα κάτσε να δεις, έχει να γίνει τώρα. Κάτσε. Ναι, Καλομήρα ήταν ο Φωκάς πάλι. Ναι, Φωκάς ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ πήγε την Καλομήρα, ο Φωκάς δεν έκανε να ακούμε στέλνια, μου κάνεις. Λοιπόν, εδώ, κοιτάξτε, Κοντόπουλος Φωκάς είναι... Ναι, το κορυφή είναι. Έτσι, και μάλιστα έχουν... Θα είναι πάλι και με Ρωσία, όπως είναι συνήθως ή όχι. Όχι, τώρα είναι Ελλάδα, τώρα είναι Ρωσία, είναι με... καταρχήν έχουν... είχαν συμφωνήσει προμηνών, ότι θα δώσουν το κομμάτι αυτή. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η επιλογή μας ήταν αξιόλογη και αξιοπρεπέστατη. Άντε βρε παιδί μου να πάρουμε και μια καλή θέση τόσα χρόνια. Περιμένω με αγωνία να ακούσω το κομμάτι. Δεν με ενδιαφέρει θέση. Δεν με ενδιαφέρει θέση. Γιατί εγώ όχι. Θέλω να δω κάτι όμορφο. Δεν με ενδιαφέρει θέση. Θέση πρώτη δεν πρόκειται να πάρουμε. Αλλά άκουσα και μερικά τραγούδια. Τι φοβερά. Φέτος. Είναι ένα που μου το βάλανε τα παιδιά σήμερα που είχαν έρθει στο Nat FM. Μου βάλανε ένα τραγούδι να ακούσω από Νορβηγία που είναι υποψήφιο για να πάει για την Νορβηγία και πάθα πλάκα. Φοβερό. Παναγιά. Όπου αυτό είναι το χειρότερο, όταν τα υπόλοιπα τραγούδια είναι πολύ δυνατά. Κάτσε, ακόμα μια ώρα θα δούμε. Εμείς θα έχουμε καλή επιτυχία στην Τσιρίκα, είμαστε μαζί της και θα ήθελα... Αφού βρε, είναι μαζί σου ο Ραγιτζή, θα πας καλά. Δηλαδή, γιατί κάθε χρονιά το κατεμοιάζεις. Εγώ θα ήθελα οι υπόλοιποι που ασχολούνται μαζί με το θέμα Eurovision, οι δημοσιογράφοι να πάψουν να γράφουν κακίες, δεν χρειάζεται, ας αφήσουμε μια φορά τα πράγματα. Και εδώ μια παρένθεση, με Κύπρο τελικά θα πάει ένας πιτσιρικάς νομίζω που έχει πολύ καλή φωνή για αυτός. Ναι, και αυτός όμως μικρός δεν είναι ηλικιακά. Δεν θυμάμαι. Νομίζω, έχει πολύ καλή φωνή και αυτός. Δεν έχω συζητήσει με την Κύπρο καθόλου. Εντάξει, μακάρι να πάει και αυτός καλά. Καθόλου δεν έχω συζητήσει με την Κύπρο, καθόλου όμως. Με το μοναδικό πράγμα που ασχοληθήκαμε με Κύπρο, με την Τζόρτζια Παναγή. Βλαχάρα, έμεινε αυτό. Ναι, έμεινε, ναι. Το πήρε όπως το πήρε, είναι κλεμμένο. Κλεμμένο, εννοείται. Εμένα μου θυμίζει και την. Ξέρεις, τον Κατακουζινό. Από εκεί και από εκεί είχε γίνει η viral, το Βλαχάρα. Που έλεγε τη Βλαχάκη, η Βλαχάρα. Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά τελειωμό δεν έχουμε εμείς εδώ. Μπουρου, μπουρου, μπουρου. Και αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να μιλήσουμε. Το ελάχιστο.